Δυστυχώς είναι αυτό που είχα πει και τις προηγούμενες μέρες και στα ραδιόφωνα και κατηδίαν μαζί εδώ πέρα, ότι αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή από την ομάδα είναι η εμπειρία. Και φαίνεται κάθε φορά και στον αγωνιστικό χώρο. Δυστυχώς σήμερα είχαμε να παίξουμε έναν αντίπαλο ο οποίος με μια φάση ουσιαστικά πάλι όπως την προηγούμενη φορά πήρε το ματς. Κλείσαμε τον αντίπαλο στο μισό γήπεδο στο δεύτερο ημίχρονο και δυστυχώς δεν είχαμε την τελική ευκαιρία για να τελειώσουμε το ματς. Είχαμε πάλι 2-3 κλασικές ευκαιρίες. Και στο πρώτο ημίχρονο με τον Αστράουσκας και στο δεύτερο με τον Ηλία και με τον. Δεν θυμάμαι τώρα ο Τσίπη ποιος ήταν εκεί πέρα, να τελειώσει τη φάση. Εντάξει, κύριε, εδώ θέλω να τονίσω και κάτι. Ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια αυτή τη στιγμή που κατεβαίνει και η ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος την πραγματικότητα. Γιατί δυστυχώς ζήσαμε κάποιες στιγμές σήμερα στο γήπεδο που στο τέλος που εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε. Θέλω να ξέρει ο κόσμος της Καστοριάς ότι είναι κάποια παιδιά που αγωνίζονται στην ομάδα αυτή τη στιγμή σχεδόν αφιλοκερδός. Ίσα με ένα χαρτζιλίκι για να πίνουν τον καφέ του στην πόλη της Καστοριάς και έχουμε σαν αποτέλεσμα στο γήπεδο να τους βρίζουν και κάποιοι φύλαθλοι και οποιοδήποτε άλλος. Για μένα με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, γιατί είμαι προπονητής τους από πέρσι, από ένα συγκεκριμένο διάστημα που είχε μείνει η ομάδα όταν είχε φύγει ο Γατόπουλος. Και αυτά τα παιδιά που στέφτηκαν πρωταθλητές αυτή τη στιγμή καλούνται να παίξουν σε μια κατηγορία που για πολλούς είναι άγνωστος και ο κόσμος πρέπει να έχει υπομονή. Ο κόσμος πρέπει να έχει υπομονή από αυτά τα παιδιά και να τα στηρίξει. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε κάποτε κάποιες στιγμές άλλοι. Το να φέρουμε ποδοσφαιριστές αξιόλογους, να τους δίνουμε προκαταβολές και να μην πληρωθούν ποτέ. Και να διαλύεται η ομάδα στη μέση της χρονιάς. Έχουμε κρατήσει 2-3 έμπειρους και έχουμε κρατήσει όλα τα καστοριανά παιδιά μέσω όρων ηλικία 17-18 χρονών. Τα οποία παιδιά αυτά παλεύουν, αυτά πρέπει να χειροκροτήσουμε και αυτά πρέπει να σηκώσουμε ψηλά. Και πρέπει άμεσα να έρθουν νίκες για να πάρουν και ψυχολογία. Γιατί όπως ξέρετε, όταν δεν υπάρχει εμπειρία, αυτό που παίρνει δύναμη στα παιδιά στην ψυχολογία και να πάρουν μπροστά τα πόδια δύναμη ή να πάρουν νίκες. Mm-hmm. Ωστόσο όμως Διονύση, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, την Τετάρτη συγκεκριμένα, η ομάδα καλείται να δώσει ένα ακόμη παιχνίδι, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα επαναλαμβάνω, με έναν αντίπαλο τον οποίο τον γνωρίζουμε, είναι η Αθλητική Ένωση Ποντίων Καραγιαννίων, πάλι μέσα στο γήπεδό μας. Άμα έχετε παρακολουθήσει όλο το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής και από τα αποτελέσματα τα άλλα, όλα τα μάτσα έρχονται άντερ. Αυτό σημαίνει ότι όλοι κοιτάνε τις άμυνές τους και ότι μπορέσουν να πάρουν μπροστά. Είναι μια ομάδα που ξέρουμε πως θα έρθει να παίξει σφιχτά και ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ δύσκολο αντίπαλο γιατί πρέπει να σπάσεις άμυνες. Και αυτό που πάλι θα λείπει σε εμάς είναι η εμπειρία και πρέπει να είσαι προσιλωμένος σε 90 λεπτά για να μπορέσεις να πάρεις κάτι. Όπως είπατε, είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για μας. Αν σκεφτούμε ότι προερχόμαστε από ένα αρνητικό αποτέλεσμα την προηγούμενη Κυριακή στην έδρα μας. Ουσιαστικά ήταν το δεύτερο παιχνίδι για μας, γιατί την πρώτη Κυριακή είχαμε το ρεπό μας. Όχι απλά δύσκολη νίκη, όχι απλά πολύτιμη, μια όχι ανέλπιστη, ερχόμαστε σίγουρα να πάρουμε βαθμούς ή βαθμό. Και στηριζόμενοι κυρίως στην αστάθεια που έχουν οι ομάδες για τις πρώτες αγωνιστικές και πιστεύουμε ότι κάτι μπορούμε να πάρουμε από αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα πήραμε τους 3 βαθμούς, είμαστε υπερευχαριστημένοι, αλλά θέλω να τονίσω ότι είχαμε την τύχη που δεν είχαμε την προηγούμενη Κυριακή στο γήπεδό μας, όπου χάσαμε στο πρώτο τελευταίο λεπτό με ένα ανέλπιστο γκολ, την είχαμε σήμερα σε 2-3 φάσεις. Η ομάδα της Καστοριάς είναι πολύ καλή ομάδα και δεν το λέω αυτό για να χαϊδέψω αυτιά ή για να χρυσώσω το χάπι στην ομάδα της. Είναι πολύ καλή ομάδα, παιχτικά μιλάω πάντοτε και πιστεύω ότι δεν θα έχει πρόβλημα να σταθεί στην κατηγορία και πιστεύω σε καλή θέση. Γιατί πέρα από τους καλούς παίχτες που έχει, είναι και σαν σύνολο ποιοτικό και παιχτικά είναι πολύ δύσκολο να την αντιμετωπίσει κάποιος. Εμείς μπορώ να πω ότι κόντρα στην Ρόδο του Παιχνιδιού προηγηθήκαμε και είχαμε την ευκαιρία στις αρχές του δεύτερου μικρόνου να διπλασιάσουμε τα τέρματα. Δεν το κάναμε, το παιχνίδι ήταν αγχωτικό μέχρι τέλους. Είχε την ευκαιρία η ομάδα της Καστοριάς να σοφαρίσει όταν έδιωξε ο δικός μας παίκτης πάνω στη γραμμή, αλλά τελικά καταφέραμε με λίγη τύχη να πάρουμε μια πάρα πολύ πολύτιμη νίκη, όπως είπατε και εσείς στην αρχή. Συνεχίζουμε. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στους παίκτες τους δικούς μου, αλλά και στην ομάδα της Καστοριάς, που επαναλαμβάνω είναι πολύ ποιοτική ομάδα και δεν θα έχει πρόβλημα. Και απλά να έχουν τη δύναμη και αυτοί, όπως και εμείς, όπως και όλες οι ομάδες, γιατί τα οικονομικά είναι πολύ δύσκολα, να βγάλουμε εις πέρα σε αυτό το πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Κόουτς, πού πιστεύετε ότι κρίθηκε το σημερινό παιχνίδι? Τα παιχνίδια στην κατηγορία αυτή είναι πολύ κλειστά. Βλέπετε ότι δεν γίνονται μεγάλα σκορ. Σπάνια. Έχει μεγάλο πλεονέκτημα η ομάδα που θα προηγηθεί.
είτε εντός είτε εκτός έδρας. Πιστεύω εκεί κρίνεται. Και εκεί κρίθηκε και το σημερινό παιχνίδι.